Πάμε τώρα στον Γιώργο Ωφελίδη που άκουγε τόση ώρα τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Ποιο είναι το στίγμα του λοιπόν, Γιώργο? Λοιπόν, ο Πρόεδρος Μπάιντεν λέει ότι ένα μήνα μετά την σφαγή που άρχισε ο Πούτιν με τη βάναυση εισβολή του στην Ουκρανία, το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ έχουν πετύχει τους τρεις στόχους που είχαν θέσει. Δηλαδή, να στηρίξουν στρατιωτικά και ανθρωπιστικά την Ουκρανία τώρα και οικονομικά τώρα και μετά τη λήξη του πολέμου. Να επιβάλλουν πρωτοφανείς κυρώσεις στο καθεστώς όπως το χαρακτήρισε Πούτιν και στους τριγύρω του και να ενισχύσουν την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Σημείωσε πως οι ΗΠΑ έχουν δώσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και υπόσχονται πάνω από 1 δισεκατομμύριο ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα αυτή. Θα υποδεχθούν, όπως είπε, και μέχρι 100.000 Ουκρανούς πρόσφυγες στο έδαφος του, στο αμερικανικό έδαφος. Προανήγγειλε νέες κυρώσεις για 400 πρόσωπα, ολιγάρχες, μέλη της Δούμα και εταιρείες γύρω από τον Πούτιν. Κοντά στους 100.000 στρατιώτες που έχει ήδη η συμμαχία στα κράτη-μέλη της Ανατολικής Ευρώπης, το ΝΑΤΟ φτιάχνει 4 νέες ομάδες μάχης σε Βουλγαρία, Σλοβακία, Ουγγαρία. Το ΝΑΤΟ δεν ήταν ποτέ τόσο ενωμένο όσο σήμερα, γιατί ο πρόεδρος Πούτιν κατάφερε το ακριβώς αυτό αντίθετο από την επιδίωξή του, δηλαδή να διασπάσει το ΝΑΤΟ. Ρωτήθηκε για τα χημικά όπλα αν έχει συγκεκριμένες πληροφορίες για χρήση χημικών όπλων και απάντησε ότι δεν μπορεί να απαντήσει συγκεκριμένα σε αυτή την ερώτηση, αλλά είπε ότι θα απαντήσει το ΝΑΤΟ σε χρήση χημικών όπλων ανάλογα με τον τύπο, την ένταση και τον αντίκτυπο της επίθεσης. Γιώργο, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα. Σε ευχαριστώ πολύ. NATO has never, never been more united than it is today. Putin is getting exactly the opposite of what he intended to have as a consequence of going into Ukraine. If chemical weapons were used in Ukraine, would that trigger a military response from NATO? It would trigger a response in kind. Whether or not you're asking whether NATO would cross, we'd make that decision at the time. Στην Ουάσιγκτον τώρα και την ανταποκρίτριά μας Κατερίνα Σόκου, νομίζω ήταν πέρα για πέρα σαφής ως προς τις επιδιώξεις αλλά και την ενότητα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη συγκυρία ο Αμερικανός Πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου Κατερίνα. Και να ξεκινήσουμε από την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεισφέρουν περισσότερες δυνάμεις στο ΝΑΤΟ. Ναι, Σία, καλησπέρα. Σύμφωνα με αξιωματούχο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, υπήρχε η ισχυρή αίσθηση της σημασίας της ιστορικής στιγμής. Πολύ ισχυρή υποστήριξη, όπως είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος, από όλους τους ηγέτες που μίλησαν για την ανάγκη να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και τις κοινές αξίες, αλλά και ότι το ΝΑΤΟ είναι σε καλή θέση για να το κάνει αυτό. Βεβαίως είχαμε την ανακοίνωση για τις δυνάμεις μάχης σε 4 χώρες της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ και βεβαίως την ίδια στιγμή να σου πω ότι ο Λευκός Οίκος ανησυχεί σημαντικά, ανησυχεί σοβαρά για τα χημικά, για την πιθανότητα χρήσης χημικών και άλλων όπλων. Γι' αυτό το λόγο έχει συστήσει μια ομάδα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας με την ονομασία Τίγρης, mm-hmm. που εξετάζει τα σενάρια και τις πιθανές απαντήσεις των όχι μόνο στη χρήση χημικών, αλλά και για μια πιθανή επίθεση, ας πούμε, σε έναν. Η ομάδα Τίγρης, λοιπόν, η οποία ασχολείται ακριβώς με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, χτίζει σενάρια, σχεδιάζει σενάρια για το τι θα κάνει στην περίπτωση που εξαπολυθεί μια τέτοιου είδους επίθεση. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.